πάτε με λίγο καλέματα κι εγώ, μην νομίζει. Προσέχω, δεν θα σου φτιάξω κι εγώ καμιά μέρα καφέ. Ναι, βράδυ είχαμε πολύ επιτυχία στον θεατρικό όμιλο. Μα το άκουσα. Όμιλο. Δηλαδή είσαστε καταπληκτικοί. Νομίζω πρέπει να βγείτε και εκτός συνόρων. Όχι, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος χρειάζεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να ξεφεύγει και να διάζει το μυαλό του. Μακάρι να μπορούσατε να το κάνετε πιο συχνά για να μπορέσετε να βάλετε και άλλους συναδέρφους στον πειρασμό θα να δοκιμάσουν. Θα γίνει. Εγώ σας χαίρομαι πάρα πολύ που άτομα τα οποία εσύ με το θέατρο είχες. Το άλμα του Διασεμιού. Είναι. Θυμίζει Κύπρο, θυμίζει παλιές γειτονιές. Κόσμο, πώς το λένε. Κάτι το οποίο ενώνει πολλά. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μαγαζί αλυσίδα στο εξωτερικό, το οποίο έχει όλα τα προϊόντα του από Διασεμί. Ναι. Σαπούνια, μυρωδικά, αποσμητικά, χώρου, κρέμες για τα χέρια, για το σώμα, για να τα μαλλιά. Να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Πάντοτε ξεχνιόμουν σε εκείνο το μαγαζί. Πήγαινα και ξεχνιόμουν. Να υποθέσω που βρίσκεται. Σε όλες τις μεγαλοπόλεις. Σε όλες. Λοιπόν, 77-77-1088 να μας παίρνετε να μιλάτε μαζί μας και για μια καλημέρα και για ένα χαμόγελο και ένα λουλουδάκι έτσι που το δείχνουμε. Είναι και εδώ από τον κήπο μας, τα άκουσα από εδώ. Τα δικά μας, ναι, άμα αν θα μας ακούσουν και οι πορεί μας τώρα και μπορεί να μας πει. Όχι, όχι, ένα κομματάκι και μάλιστα από σημείο όπου. Και έχω και νεράκι για να διατηρηθούν έτσι όμορφα. Θα τα βάλεις στο βάζο στο γραφείο μετά. Ναι, λοιπόν, να μας πάρετε τηλέφωνο, αρχίζουμε με τις εφημερίδες. Ναι. Πρώτη είναι η σημερινή. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο είναι έξα. Πολύ πετυχημένα και εύστοχα. Πάμε να ασχοληθούμε σήμερα με την ομοιοπαθητική στο πρώτο μας θέμα. Ναι. Είσαι άτομο. Επόμενο θέμα. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε με πολύ μεγάλη αλλαγή. Ναι, βέβαια και το ανοσοποιητικό σύστημα έχει να κάνει και με αυτό, γιατί είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 30 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο. Ναι, μια ζωή. Μιλάμε βέβαια για το γάμο. Τους δύο ανθρώπους οι οποίοι θα αποφασίσουν να ενώσουν τις ζωές τους και να συνεχίσουν μέχρι και τα βαθιά γεράματα, αν το επιλέξουν ήδη την πορεία τους, και τα μυστικά ή τους τρόπους που θα πρέπει αυτοί να βρουν, ώστε να υπάρχει ένας επιτυχημένος γάμος. Η Μαρίνα Νικολέτη έχει λεπτομέρειες. Λένε ότι οι παντρεμένοι άντρες ζουν περισσότερο. Λένε. Έτσι λένε. Είστε παντρεμένος? Όχι. Όχι. Τα φοιτικά είμαι σίγουρος ότι θα δείτε πολύ περισσότερα από όλους εμάς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα πάλι. Ναι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια έχουμε χορό, έχουμε μαγειρική, έχουμε μόδα, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 11. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε και δώρο στον εθνικό της μόδας, όπως πάντα. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως. Με δίκαια, είναι καταπληκτικό και σήμερα. Έβγε, έβγε. Λοιπόν, αύριο είπαμε ότι είναι αργία. Είναι 1η του Οκτώβρη, είναι η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας. 55 χρόνια. 55 χρόνια. Βέβαια, όσοι ήθιστε, είναι η στρατιωτική παρέλαση και η παρέλαση των σωμάτων ασφαλείας εδώ στη Λευκωσία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους όσοι λαμβάνουν μέρος και καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτή τη δημοκρατία και το μέλλον της, όπου είναι και το μέλλον των παιδιών και του τόπου ολόκληρου, έτσι δεν είναι? Το δικό μας. Βέβαια. Η Μαρίνα Νικολέτη έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτή την ημέρα. Την ευχαριστούμε πολύ και θα επανέλθουμε με πάρα πολύ φωτεινές ιστοριούλες. Μικρές ιστοριούλες. Πάμε στο αφιέρωμα. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Και εικόνες από το αρχείο μας. Από το αρχείο, βέβαια. Ο θησαυρός μας. Είναι πλούτος εθνικός το αρχείο του ΡΙΚ. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πάμε στις μικρές φωτεινές ιστοριούλες. Μικρές φωτεινές ιστοριές, τις οποίες όταν ο συνάδελφος, ο Θεόδουλος Οκουλαπή, μας τις εισηγήθηκε, πραγματικά ενθουσιαστήκαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και ο λόγος που σήμερα έχουμε δύο υπέροχες κυρίες εδώ για να μας δώσουν όλες τις λεπτομέρειες. Θα ενθουσιαστείτε με το αποτέλεσμα το οπτικό, οπτικοακουστικό, το οποίο θα ακολουθήσει τη συζήτηση και θα παρουσιάσουμε όλες τις ιστορίες σταδιακά μια φορά κάθε εβδομάδα. Για να μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε και εσείς. Μαζί μας είναι η Ελπίς Φουρνίδου, λειτουργός γραφείου του ΜΕ. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Την πρώτη ιστοριούλα. Άστε καλά. Το σύστημα έχει φάει μια δυνατή σφαλιάρα. Από τη νέα γενιά. Αυτή τη γενιά που το σύστημα προσπάθησε να πνίξει. Μάλιστα. Και να απογοητεύσει. Φαίνεται όμως οι νέοι έχουν δύναμη και την δείχνουν και μακάρι να μην είναι μόνο για την κάμερα. Ναι. Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα. Στέλος. Και το μήνυμα του Βασιλιά έτρωγε τον κόσμο. Μάλιστα. Τίποτα. Το τίποτα. Και προσπαθούσαν να σώσουν την φαντασία του κόσμου και τα όνειρα για να μπορέσουν να κρατήσουν τη γη και μάλιστα όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν. Το τίποτα είναι
Το σύστημα. 18. Και 18. Α, πρώτα η μπλούζα. Πρώτα η μπλούζα 20. Ναι. 20. Χαρούλα Χαραλάμπους κερδίζει την μπλούζα και Ιωάννο. Θα πάρει το ωραίο κολλιέ. Μυρία μου και κυρία Χαρούλα μου, επόμενη.